Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Ένα καυτό ερώτημα. Μάλλον πολλά αναπάντητα ερωτήματα μιας φίλης η οποία είναι 40 ετών. Έχει βάλει τον πολύ ευφύ τίτλο «Αναπάντητα ερωτήματα ετός 40» και εγώ έχω προσθέσει τον υπότιτλο «Γιατί ο πρώην άρχισος προοδεύει και εγώ παραμένω στάση». Πάμε να διαβάσουμε τι μας γράφει και να το σχολιάσουμε. Α, θυμήθηκα! Πατήστε κανένα like στο βίντεο. Λοιπόν, Αγαπητή κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Το όνομα μου είναι αυτό, είμαι 40 ετών και εργάζομαι ω καθηγήτρια στον ιδιωτικό τομέα. Παρακολουθώ τα βίντεό σα στο YouTube και πιστεύω για τον εαυτό μου πω είμαι τελικά εσωστρεφή. Κάτι που νιώθω αρκετό καιρό και με έκανε να ταυτιστώ με το βίντεό σα Μήπω είμαι εσωστρεφή και δεν το ξέρω. Θα βάλω αυτό το βίντεο στην περιγραφή του βίντεο, το βίντεο Μήπω είμαι εσωστρεφή και δεν το ξέρω. Ο μόνος άνθρωπος που θέλω καθημερινά να βλέπω είστε γιατί με βοηθάτε πολύ με τη δύναμη που πηγάζει από μέσα σας, τη σταθερότητα και τη χρειά της φωνής σας. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι. Όχι που ότι μόνο εμένα θες να ακούσω ότι άμα ακούς εμένα νιώθεις καλά. Ο λόγος που σας γράφω είναι ο ψυχικός πόνος που νιώθω πως έχω, ιδιαίτερα το πρωί που ξυπνάω, για τα τραύματα μου, αλλά και για τα ανεκπλήρωτα όνειρά μου. Εδώ θα ήθελα να πω ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, CPTSD, συνήθως ξυπνάνε απορυθμισμένοι το είναι συναισθηματικά απορυθμισμένοι. Μεγάλωσα με δύο γονείς άκρος γονεϊκούς, θα χρησιμοποιήσω αρκετές έννοιες που έχω από εσά, που όμως δεν τέριαζαν καθόλου μεταξύ του. Εγώ θα το αμφισβητήσω ότι ήταν άκρο γονεϊκή η γονή σου. Γιατί ένα στοιχείο τη γονεϊκότητα είναι να προστατεύει τα παιδιά σου από τα προβλήματα τη σχέση σου. Και να ξεκαθαρίζει την προσωπική σου ζωή ώστε να μην δίνεις σκουπίδια στα παιδιά σου και βάρη στα παιδιά σου που δεν του ανήκουν και δεν τα χρειάζονται και του κάνουν κακό. Όταν, παντρεύτηκα, μα... Όταν παντρεύτηκαν, η μαμά μου ήταν 19 και ο μαπά μου 31 και ήταν ερωτευμένη. Αλλά αυτό γρήγορα ξέφτησε για τη μητέρα μου, καθώς ο μπαμπάς με ήταν ζηλιάρης και πιεστικός προς εκείνη, και έτσι κατάλαβε πως ίσως τον παντρεύτηκε για να ξεφύγει από το εξίσου πιεστικό περιβάλλον του πατρικού της. Χώρισαν δύο φορές, τη μια όταν εγώ πήγαινα στο δημοτικό, τα ξαναβρήκαν όταν ήμουν στο γυμνάσιο και ξαναχώρισαν όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Η μητέρα μου έκανε κάποιες σχέσεις όσο ήταν χωρισμένη και τώρα είναι και οι δυο τους μόνοι. Θα έλεγα ότι οι γονεί που χωρίζουν και τα ξαναβρίσκουν, χωρίζουν και τα ξαναβρίσκουν και δεν παίρνουν μια τελεσίδικη απόφαση για το γάμο τους, δεν, θα τους, δεν τους λες και γονίκους. Θα ξεχάσω στο γραφείο μου παλιά. Πω, πολύ παλιά. Ίσως να ήμουν έγκυος στην Κυριακή τότε ένα νεαρό άντρα, ο οποίο ήταν συγκλονισμένο γιατί είχε το τεράστιο παράπονο ότι οι γονεί του, του χώρισαν όταν ήταν παιδί, ήταν τριών χρονών, να δεν κάνω λάθο. Έζησε όλη του την παιδική ηλικία και την προεφηβία με τους γονείς του γονεί του χωρισμένου και να είναι σε μια κατάσταση γονική αποξένωση, δηλαδή η μητέρα να κατηγορεί τον πατέρα και ο πατέρα να κατηγορεί τη μητέρα. Και τα βρήκαν αργότερα μόνο και μόνο για να του διαλύσουν τη ζωή, όπως μου είχε πει χαρακτηριστικά, και να χωρίσουν όταν ήταν αυτός 25 ετών και να δημιουργήσουν και πολλά προβλήματα στη δική του τη ζωή τότε. Δεν είναι καθόλου όριμη στάση ζωή να χωρίζουν και να τα ξαναβρίσκουμε, να χωρίζουν και να τα ξαναβρίσκουμε. Είτε με έναν κόμενο, είτε με τον πατέρα των παιδιών μα, είτε με τη μητέρα των παιδιών μα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί στι σχέσει μα. Τα βρίσκουμε, μένουμε μαζί. Δεν τα βρίσκουμε, χωρίζουμε και τελείωσε. Γιατί να χωρίσει μια φορά ένα ζευγάρι, έχει το πένθο μια φορά και το ζευγάρι και τα παιδιά του, το πενθούν και τελείωσε. Αν δεν ξαναβρίσκουν και ξαναχωρίζουν, γίνεται ένα τελείωτο πένθο και ένα τελείωτο πρόβλημα. Οπότε βάζω ξανά ερωτηματικά στο ότι ήταν άκρο γονεϊκή γονή σου. Θα έλεγα δεν ήταν γονεϊκή γονή σου. Τώρα είναι και οι δυο του μόνοι, καλά στην υγεία του ευτυχώ και μεταξύ του σχέση είναι καλή. Αυτή είναι καλά στην υγεία του εσύ. Τα γεγονότα που συνέβησαν από το δεύτερο χωρισμό τους και μετά με τραυμάτισαν, έκανα ψυχοθεραπεία, δουλειά με τον εαυτό μου και σιγά σιγά συμφιλιώθηκα με αυτές μου τις πληγές και προσφάτως μια λυτρωτική κουβέντα με τη μητέρα μου με έκανε να νιώσω πως έχω ξεπεράσει το σχετιζόμενο με τη σχέση του γονιού μου παρελθόν. Δεν είμαι σίγουρη. Θα έχεις παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό μιλάμε συνέχεια για τον no contact για το να διαρριγνύουμε σχέσεις, να μην έχουμε σχέσεις με ανθρώπους που μας έχουν τραυματίσει. Αυτό που λες, έκανα ψυχοθεραπεία, δουλειά με τον εαυτό μου και σιγά σιγά συμφιλιώθηκα με αυτές μου τις επιλογές και είχα και προσφάτως μια λυτρωτική κουβέντα με τη μητέρα μου, με έκανε να νιώσω πως έχω ξεπεράσει το σχετιζόν με τη σχέση του γονιού παρελθόν. Έχεις όμως τη σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρες, ίσως. Και Λε, ξυπνάς το πρωί και κατά. Πολλέ φορέ ξεγελάμε εμεί οι ίδιοι τον εαυτό μα και λέμε το ξεπέρασα το τραύμα. Το ξεπέρασα. Βεβαίω. Το ξεπέρασα. Λένε εκεί το τραύμα. Είναι ζωντανό. Και κάθε φορά που έχουμε λυτρωτικέ και μη λυτρωτικέ και αλύτρωτε κουβέντε με αυτού που μα προκάλεσαν τα τραύματα, το ξαναξυπνάμε. Λέω. Just saying. Δεν ξέρω για σένα. Συζήτησε το στη θεραπεία σου. Δες το εσύ ίδια προσεκτικά. Αλλά πολλέ φορέ τα πράγματα είναι τόσο απλά πάρα πολύ απλά ότι ανοίγουμε συνεχώς το τράφο μας και σαμποτάρουμε τη ζωή μας και μετά στέλνουμε email στη θέκλα να μας πει τι παίχει. Με το φιλικό μου περιβάλλον πλέον είμαι ικανοποιημένη καθώς έχω παρέσει πολλές και φίλους που με σκέφτονται και παρόλο που δεν τους βλέπω πολύ συχνά, γιατί όπως σας είπα προτιμώ τον ελεύθερο χρόνο να τον περνώ πιο πολύ τον εαυτό μου και τη γλυκιά σκυλίτσα μου μοιάζει πολύ στο λάκι. Α, είδε λάκι, λένε για σένα εδώ. Λένε για σένα εδώ. Κυρία Θέκλα, ξέρω πως είναι εκεί και με πολλές Πολλέ φορέ στα πλαίσια τη σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρε χρησιμοποιούμε την αποφυγή αποφεύγουμε να συναντήσουμε ανθρώπους που πραγματικά μας αγαπούν, ίσως γιατί νιώθουμε πως πως δεν μας αξίζει η αγάπη, γιατί φοβόμαστε ότι αν συναντήσουμε ανθρώπους που μας αγαπούν και μας δείξουν αγάπη, θα ξυπνήσει το τραύμα μας γιατί ότι δεν πήραμε αγάπη από εκείνου που όφυλαν να μας δώσουν αγάπη και όφυλαν. Είναι Είπα πριν πλέον, διότι κάποια στιγμή μετά τις σπουδέ μου επέστρεψα στην πόλη μου και η κολλητή μου φίλη που είχα από το σχολείο με πρόδωσε. Αυτό το τραύμα βαστάει ακόμα και βίωσα μια περίοδο που σχεδόν δεν είχα φίλους. Γρήγορα ξαναδημιούργησα κύκλο και τώρα είμαι καλά. Εσύ είσαι σε όλα καλά ρε παιδί μου, λες. <laughs> Στη δουλειά μου είμαι καλή. Εδώ και χρόνια έχω αποδεχτεί πως δεν μου ταιριάζει τόσο, αλλά το παλεύω, κάνοντας άλλες δουλειέ τα καλοκαίρια που δεν έχω τα μαθήματα και κάνοντας κάποια στιγμή μια στροφή σε έναν άλλο κλάδο που δεν μου βγήκε όπως θα ήθελα. Ο νέος μου στόχος είναι να ανοίξω μια δικιά μου δουλειά, η οποία να έχει σχέση με την καλλιτεχνική μου φύση. Γενικά είμαι χαρισματική σε κάποια πράγματα, ποιοτική και συμπαθής, οπότε με έχω εμπιστοσύνη στο επαγγελματικό κομμάτι. Μπράβο και σου το Και πάμε στα προσωπικά. Μέχρι τα 30 μου χρόνια είχα κάνει κάποιες σχέσεις, ξεκινώντας από τα 20 φυσιολογικές και υγιείς όλες τους, με διάρκεια περίπου 2 με 3 χρόνια, τις οποίες τελείωσα εγώ όταν ένιωθω ότι έκανε τον κύκλο του, χωρίς πολλή σκέψη και οριμότητα, καθώς τότε δεν ψυχοψαχνόμουν και ήμουν πνευματικά κάπως ανώριμη. Αυτή είναι η δική σου χτίμηση εκείνη της κατάσταση της κατάστασης, εκείνης της περίοδου. Δεν μπορώ να έχω γνώμη, γιατί το αναφέρεις έτσι περιληπτικά. Φαντάζομαι ότι το έχει πάρει στη θεραπεία σου αυτό το κομμάτι. Από τα 30 και μετά μένω μόνη μου σε δικό μου σπίτι, το οποίο με αγόρασαν οι δικοί μου και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αυτέ οι ευγνωμοσύνε πολύ ζημιά μα κάνουν. Ε. Έτσι από τα 33 ω τώρα έκανα δύο σχέσει, η μια τεσσάρων χρόνων και άλλοι άλλη δύο, που έληξε πριν λίγου μήνε, στι οποίε συγκατοίκησα με του πρώην συντρόφου μου στο δικό μου σπίτι. Αυτέ οι δύο σχέσει με τσάκισαν. Ο πρώτος να φουλ, καταπιεστικός, βίαιος, μια φορά του είχα πει να χωρίσουμε και με έπιασε από το λαιμό να με πνίξει. Άλλη φορά έθεσε στη δουλειά και με τραμπούκησε μέχρι που τον πέταξαν έξω οι συνάδελφοί μου και μου έκανε πολύ έντονο την gaslighting, με κατηγορούσε που το σπίτι μου το πήραν οι γονεί μου και κλεγόταν ότι είχε φάει πολύ ξύλο από τους γονείς του ο ίδιος γι' αυτό είχε αυτή τη συμπεριφορά. Δεν δικαιολογεί κάποιον του γεγονό ότι είχε φάει πολύ ξύλο από του γονεί του να έχει αυτή τη συμπεριφορά στη σύντροφό του. Δεν δικαιολογεί. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Τα συγνώμη και τα λόγια αγάπη μετά από κάθε σκηνικό ήταν πολλά και τέτοια που έτρεφαν το συνεξαρτητικό μου κομμάτι. Αυτό στην επόμενη μέρα που χωρίσαμε οριστικά, βρήκε άλλη και έκαναν ένα παιδί και στα επαγγελματικά του έχει προδέψει. Έτσι, λίγα νέα του που μαθαίνω, λόγω του ότι μένουμε στην ίδια πόλη. Για τον δεύτερον, δεν έχω να πω πολλά. Πάρα πολύ όμορφο άντρα, αλλά και πολύ προβληματικό, με εξάρτηση από ποτό, τσιγάρο και άλλε ουσίε, ανώριμο και ασταθής στον επαγγελματικό τομέα. Πολλά στοιχεία του στυλ προσωπικότητα του κοινωνιοπαθού, θα έλεγα ότι είχε. Με αυτόν δεν άντεξα πάνω από δύο χρόνια με ένα διάλειμμα κάποιο μήνων. Τον βοήθησε οικονομικά και επαγγελματικά και τον έστειλα από εκεί που ήρθε, γιατί το ευχαριστώ όσο το είδες εσύ, το είδα και εγώ. Εδώ να σημειώσω ότι και οι δύο μου τόνιζαν σε κάθε διαφωνία το πόσο αφοσιωμένοι ήταν. Να τη βράσουν τέτοιου είδου αφοσίωση. Ναι, αυτό συμβαίνει με του ναρκισσού. Σου λέει, ειδικά του κρυφό ναρκισσού, του ευάλωτου ναρκισσού. Είναι αφοσιωμένοι, ασχολούνται μόνο μαζί σου, μόνο σε ένα κακοποιεί, δεν κακοποιούν άλλοι παράλληλα. Οπότε πρέπει να του δέχεσαι όπω είναι και να του λε και μπράβο που μόνο σε ένα κακοποιούν και δεν κακοποιούν και άλλοι παράλληλα. Δηλαδή το, το να είναι κάποιο πιστό από μόνο του δεν είναι κάτι για το οποίο να του πει μπράβο. Να πει μπράβο σε κάποιον που είναι σεβαστικό και είναι και πιστό ταυτόχρονα, όχι να είναι πιστό και ασεβή. Και έχω σήμερα κάποια ερωτήματα που πιστεύω ότι δεν έχουν απαντηθεί σε κάποιο vlog. Εσύ βέβαια γνωρίζεις καλύτερα, μιας και δεν έχω ακούσει όλα σου τα βίντεο. Αναρωτιέμαι λοιπόν τα εξή. Πάμε τώρα να δούμε τα ερωτήματα των 40. Πρώτον, πώς ξεπερνιέται το, ε, το αίσθημα της αδικίας και του συσσωρευμένου θυμού που νιώθουμε όταν ενάρκηση και διβίοι εναρκησιστές φαίνεται να έχουν καλύτερη πορεία ζωής από εμάς μετά το χωρισμό. Έχει γυναίκα και παιδί και ανωδική επαγγελματική πορεία, ενώ εγώ στάσιμη, μόνη, με μηδενική όρεξη για νέες γνωριμίες, να έχω πάθει θεκλαπετρίδωση και να τη βρίσκω σπίτι μου με τη μοναχικότητα μου και το σκυλί μου, μετά από τόση λεκτική, ψυχολογική και σχεδόν σωματική βία που μου έχουν περάσει τρία χρόνια ακόμα και τώρα να ρωτιέμαι αν μπορώ νομικά να το ξεμπεστιάσω. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι ο πρώην άρκησος, ο οποίος ήταν και βίαιος, μετά που χωρίσαμε, έχει καλύτερη ζωή από εμάς. Η κοπέλα αυτή χώρισε από αυτόν τον τύπο πριν τρία χρόνια. Αυτός μόλις χώρισε να τα μια άλλη κοπέλα, έκανε και παιδί και πάει και καλά στη δουλειά του. Και πώς μπορεί να ξεπεράσει η φίλη το θυμό της και το αίσθημα της αδικίας που νιώθει ότι ενώ αυτός την αδίκησε, την καταπίεσε, την κακοποίησε, τώρα πάει καλά. Καταρχά. δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ αν μπορείς να το ξεμπροστιάσεις νομικά, πρέπει να μιλήσει με κάποιο δικηγόρο για αυτό το ζήτημα, για το αν μπορείς να το ξεμπροστιάσεις νομικά τώρα και επίσης να μιλήσεις με την ψυχολόγο σου για το αν θα, σου, θα είναι κάτι καλό για τη δική σου ψυχική υγεία και ισορροπία το να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι δική σου η απόφαση. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι πολύ δύσκολο νομικά να αποδείξουμε την ψυχολογική βία. Ακόμη δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία η οποία να είναι ξεκαθαρή. Και ξέρω σίγουρα ότι οι δικαστικές διαδικασίες είναι πολύ μακροχρόνιες και επίπονε. Χωρί να σημαίνει ότι σε αποθαρρύνω από το να το κάνει, απλώς σου δίνω κάποια στοιχεία. Λοιπόν, εννοείται όμω, και εδώ το τονίζω, εννοείται ότι όσοι βρίσκεστε, όσε βρίσκεστε μέσα σε κακοποιητικέ σχέσει, να μην διστάζετε δευτερόλεπτο, όχι λεπτό, δευτερόλεπτο, να καταγγείλετε την κακοποίηση που δέχεστε. Αν είστε στην Κύπρο να τηλεφωνήσετε στο 1440 που είναι αριθμός για τη βία στην οικογένεια. Αν είστε στην Ελλάδα στο 15900, και αν είστε σε κάποια άλλη χώρα στον αντίστοιχο εθνικό αριθμό για τη βία στην οικογένεια. Και να το καταγγείλετε και να πάρετε πληροφορίες για το πώς να το καταγγείλετε στην αστυνομία και στις αρχές και να πάρετε και πληροφορίες για το πώς να προστατευτείτε. Υπάρχουν τα καταφύγια και λοιπά και, λοιπά, και λοιπά. Σε καμία περίπτωση δεν λέω να κακοποιούμαστε και να σκύβουμε κεφάλι και να λέμε δεν πειράζει και να μην κάνουμε καμία καταγγελία. Απλώ η ερώτηση τη φίλη αυτή έχει να κάνει με μια περίπτωση πριν τρία χρόνια. Λοιπόν, ε, δεν μπορεί να είσαι σίγουρη και δεν μπορεί να ξέρει αν κάποιο ο οποίο επιφανειακά δείχνει ότι προοδεύει, όντω είναι καλά. Γιατί πολλέ φορέ δέχομαι αυτό το ερώτημα, ε, ε, Χαίρονται, είναι άρκιση, ε, Παίρνουν ευχαρίστηση από τη ζωή του, είναι άρκηση. Ε, είναι ευτυχισμένοι, είναι αρκισοί. Πώς μπορούν να είναι ευτυχισμένοι μετά από τόσο πόνο που έχουν προκαλέσει σε άλλους ανθρώπους. Και η απάντηση μου είναι ότι οι άρχισοι δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι γιατί έχουν ένα τεράστιο εσωτερικό κενό το οποίο γεμίζουν με το να εκτονώνονται πάνω στους άλλους. Ή προσπαθούν να το αποφύγουν καλύτερα, όχι γεμίζουν. Προσπαθούν να αποφύγουν το εσωτερικό τους κενό με το να εκτονώνονται πάνω σε άλλου. Το γεγονός ότι κάποιο έχει κάνει παιδί δεν σημαίνει ότι είναι και ευτυχισμένο και δεν σημαίνει ότι είναι και τυχερό εκείνο το παιδί. Το γεγονό ότι έχει βρει μια κοπέλα, η οποία προφανώ δεν τον γνώριζε καλά πρώτου μείνει έγκυο και το πρώτου τον πάρει, δεν σημαίνει ότι αυτή η κοπέλα έχει βρει και την καλύτερη μοίρα που είναι μαζί του. Ούτε σημαίνει ότι όποιο πάει καλά στη δουλειά του και βγάζει χρήματα στη δουλειά του, είναι και ευτυχισμένο ή είναι και επιτυχημένο. Ε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά πολλέ φορέ κρίνουμε από το περιτύλιγμα χωρί να γνωρίζουμε την ουσία έχεις πραγματικά ξεπεράσει το οποιοδήποτε κόλλημα είχε με κάποιον πρώην ή με κάποιον πρώην, όταν δεν σε νοιάζει πλέον τι κάνει και σου είναι παγερά διάφορο το αν παντρευτήκε ή όχι, το αν έκανε παιδί ή όχι, το αν πηγαίνει καλά στη δουλειά ή όχι. Η ενασχόληση με κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν και τέτοιου είδου ενασχόληση, του στυλ γιατί εγώ να ταλαιπωρούμε τώρα και αυτός να πηγαίνει καλά, δείχνει κάποιο είδου ακόμη Σύνδεση με εκείνο το πρόσωπο, κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό. Έρχονται άνθρωποι στη ζωή μα, μα διδάσκουν μαθήματα και όταν φεύγουν από τη ζωή μα, καλά κάνουμε να κόβουμε κάθε σχέση και κάθε επαφή μαζί του. Διαφορετικά, έχουμε ατέλειωτε ιστορίε. Και θα μοιάσουμε του μπαμπά σου και τη μαμά σου που χώριζαν και τα ξανάβρισκαν, μου χώριζαν και τα ξανάβρισκαν, μου χώριζαν και τα ξανάβρισκαν. Και του παρομοιάζει εσύ ω γονικού γονεί, ίσω γιατί του έχουν αγοράσει το σπίτι, ίσω γιατί έχει κάνει λιτρωτική κουβέντα με τη μάνα σου. Αλλά αγάπη μου δεν ήταν γονικοί γονεί. Και αν ήταν γονικοί γονεί, δεν θα έμπλεκε με κανένα απολύτω να αρκισώ. Γιατί τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα σε αγάπη, ασφάλεια, συναισθηματική ασφάλεια, φροντίδα, προσοχή και γονικότητα δεν ελκύονται από τους μάρκες τους. Τους, βρίσκουν αποθητικούς και βρίσκουν ιδιαίτερους ελκυστικούς τους ανθρώπους που έχουν υγιείς προσωπικότητες. Τους ανθρώπους που όπως εσύ ίδια έχεις πει, είχε τρεις σχέσεις από τα 20 σου μέχρι τα 30 σου, που εσύ ίδια έχεις ονομάσει φυσιολογικές σχέσεις και που εσύ ίδια λες χωρίς οριμότητα, χωρίς ψυχοσυναισθηματική οριμότητα, τις τελείωσες αυτές τις σχέσεις, σω επειδή, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν πολύ φυσιολογικέ και να μην σέλκια, να μην υπήρχε αυτό που λέμε ψυχοπαθολογική έλξη. Τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μα τα βρίσκουμε μπροστά μα με την έννοια του ότι ήταν πολύ γονίκοι οι γονεί μα. Τι λιτρωτική συζήτηση! Έχει κλείσει το τραύμα! Μου αγόρασαν σπίτι! Και εγώ εντελώ τυχαία και εντελώ συμπτωματικά τα με δύο ναρκιστού. Κακοπήθηκα από του ναρκιστού. Είχα συνεξάρτηση. Από πού την κόλλησε, παιδί μου, τη συνεξάρτηση. Επειδή μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που προφανώ και οι δύο σου γονεί ήταν ναρκιστοί. Mm. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Γιατί μόνο ναρκιστικό είναι και οικοκεντρικό είναι να έχει το παιδί σου να βιώνει όλα αυτό Τα βρίσκω, τα χαλάω, τα χαλάω, τα βρίσκω, τα βρίσκω, τα χαλάω. <ΡΟΥ> Sorry που έχω αυτό το ύφο. Συγγνώμη που αναστενάζω έτσι, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, πάρε αυτό που σου είπα. Για αυτόν τον αρκετό, στη θεραπεία σου. Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι πολλέ φορέ έχω συναντήσει κοπελίτσε που είναι στη θέση αυτή τη γυναίκα του πρώην σου, οι οποίε αγνέ και αθώε, ερχόμενε και αυτέ από ένα πολύ γονικό περιβάλλον χωρί να συνειδητοποιούν την τάση του για συνεξάρτηση, θα από έναν άρχισο που έχουν γνωρίσει, ο οποίο μόλι έχει βγει από μια μακροχρόνια σχέση με μια άλλη γυναίκα που την είχε καταταλαιπωρήσει και πολύ σύντομα βρίσκονται έγκυε, εγκυμονούσε και παντρεμένε με τον άντρα αυτό, ώστε να ξυπνήσουν κάποια στιγμή σε έναν εφιάσμο. Και πάνε στο ψυχολόγο, πάνε στη ψυχολόγο για να πάρουν βοήθεια, να δουν πώς τα τι τι σκατά έχω πάθει, που έχω μπλέξει. Τώρα θυμάμαι μια ιστορία, δεν μου την έχω ξαναπεί, για μια κοπέλα που γνώρισα σε κάποια φάση, η οποία ήταν έτσι πολύ τραυματισμένη, γιατί ήταν παντρεμένη με έναν άρχισο, ο οποίο μάλιστα είχε και διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Δεν ήταν απλά ανάρχισο και κακοποιητικό, δεν του άρεσαν οι γυναίκε. Ο οποίο τη βασάνισε πάρα πολύ και τη βασάνισε πάρα πολύ και μετά το διαζύγιο του. Και σε κάποια φάση έρχεται ένα πρωί και μου λέει: Δεν μπορεί να φανταστεί τι έχω μάθει, είναι με μια κοπέλα ραβωνιασμένος και είναι και γύος. Δηλαδή πήγε και το, ξα... το, επανέλαβε το εργάκι. Σημαίνει ότι η δεύτερη κοπέλα είναι ευτυχισμένη. Αυτή που πήρε αυτόν τον τύπο που δεν του άρεσαν οι γυναίκε και ο οποίο παντρευόταν για κοινωνική μόστρα και ο οποίο ήταν για να αρχίσει και Το γεγονό ότι έκανε παιδιά μαζί του θα ήταν έκανε ευτυχισμένη. Το γεγονό ότι αυτού είχε χρήματα θα την έκανε ευτυχισμένη. Τι λέτε εσεί. Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπω φαίνουν. Το να είναι κάποιος σε σχέση δεν εγγυάται, δεν είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει την ευτυχία του. Δεν είμαστε εναντίον των ερωτικών σχέσεων, δεν είμαστε εναντίον του γάμου, δεν είμαστε εναντίον τη τεχνογνωσία, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιο είναι παντρεμένο και έχει παιδί και πάει καλά η δουλειά του, ότι είναι ευτυχισμένο. Αυτά είναι σκεπτικά παλαιά. Δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, θέκλα μου, στα 40 που είμαι τώρα και προχωρώ στην κατάψυξη οαρίου. Χθε έκανα την πρώτη μου ένεση στην Κιλίτσα. Όσε γνωρίζουν τη διαδικασία θα καταλάβουν. Είναι μια ταλαιπωρητική διαδικασία αυτή με την με την ε, οαρίων και άλλες κοπέλες κάνουν. Ε, όσο πιο νωρίς τόσο το καλύτερο. Αλλά ε, όσο πιο ηλικία και να την κάνεις είναι ταλαιπωρητική. Μήπω θα ήταν καλύτερο να έχω κάνει ένα παιδί με το δεύτερο μαλάκα, ο οποίο ήταν ό,τι ήταν, αλλά δεν το φοβό μου, και να έχω ένα παιδάκι τώρα και να το μεγαλώνω μόνη μου. Γιατί σίγουρα θα είχε φάει πόδι. Και ποιο σου είπε ότι ένα σου, <coughs> όταν πάρει πόδι, θα σε αφήσει να μεγαλώσει μόνη σου το παιδί. Ποιο το έχει πει αυτό. Ξέρει πόσα δράματα εκτιλήσονται σε συνεπιμέλειε με ναρκησού. parenting <coughs> with a narcissist. Πάρα πολλά. Καλύτερα μόνη σου παρά με κάποιον Περιμένω πώς και πώς να μου απαντήσεις, γιατί όσο χιούμορ και αν έχω, πολλές φορές κλαίνε μέσα μου. Αν θελήσεις, κάνε το vlog. Τέλος, να ξέρεις πώς ξεκίνησα ψυχοθεραπεία πριν ένα μήνα για δεύτερη φορά στη ζωή μου, αλλά ο ψυχολόγος μου δεν μου ταιριάζει. Αν μπορούσε να μου συστήσει κάποιο ψυχολόγο, θα το εκτιμούσα. Λέει, δεν θεωρώ ότι έχω κατάθλιψη κάτι τέτοιο παρά μόνο τραύματα που ακόμη πονά. Σε χτυμώ και να ξέρει, έχει μια τεράστια θέση μέσα στην καρδιά μου. Ευχαριστώ με όλα, για όλα. Ιστερόγραφο, έχω θέμα με την αυτα... αυτο... μου. Εμφανισιακά είμαι μέτρη, αλλά μικροκαμωμένη και δεν μου φαίνεται ηλικία. Λοιπόν, 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 λοιπόν. Ανακεφαλαιώνω. Δεν σημαίνει όταν οι γονεί μα αγοράζουν σπίτια ότι είναι γονίκη. Δεν σημαίνει ότι οι γονεί μα κάνουν έτσι μια δραματική παραδοχή των λαθών του ότι είναι γονίκη. Αν έχουμε χωρίσει από έναν άρχισο και αυτό ο άρχισο στην πορεία φαίνεται ότι προοδεύει, δεν σημαίνει ότι όντω αυτό είναι πρόοδο και όντω θα ήμασταν καλά αν ήμασταν η γυναίκα που προόδευσε εντό αγωγικών μαζί τη. Αν ασχολούμαστε ακόμη με έναν πρώην, σημαίνει ότι έχουμε ακόμη κόλλημα. Παρά να κάνεις παιδί με έναν άρκησο που να πρέπει μετά να έχεις αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σου μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί σου και ακόμη πιο πέρα, καλύτερα να το κάνεις μόνοι σου ή να το κάνεις μόνος σου. Έχει μια ωραία ταινία στο, στο Netflix, την είδα πρόσφατα, στα αγγλικά μας έχει του στο Βουστατούς, στην Κύπρο, είναι «Together Together», που είναι ένας άνδρας στα 48, που αποφασίζει να κάνει παιδί μόνος του. Δηλαδή έχει μια παρένθετη μητέρα, η οποία κυοφορεί το παιδί που έχει γίνει με εξωσωματική γονιμοποίηση με το δικό του γενετικό υλικό και με μια δωτήριο ογαρίου. Είναι πολύ, ενδιαφέρου, πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Δείτε την και μου αρέσει γιατί δεν είναι μια ταινία happy ending, που τελειώνει με το στυλ ότι τα ερωτεύτηκαν και είναι μαζί, αλλά τελειώνει με το στυλ να λαμβάνει ο καθένα τι ευθύνε του και αγαπάμε είναι ελευθερία. Λοιπόν, φίλε Ναδά, σου έχω στείλει ήδη στοιχεία α, κάποιον ψυχολογό για να επιλέξει. Ε, θεωρώ ότι τα παιδικά σου τραύματα κάθε φορά που έχεις triggers, που, που έρχεσαι σε επαφή με κάποια ρεθίσματα έρχονται στην επιφάνεια. Ίσως να έχεις και κατάθλιψη, δεν γνωρίζω, θα του συζητήσεις με τον την θεραπευτή που θα επιλέξεις. Καλά κάνεις και κάνεις κατά ψεξουαρίο. Ξαναλέω, καλύτερα να κάνεις παιδί μόνοι σου παρά να κάνεις με ένα προβληματικό τον οποίο θα τον κουβαλάει και το παιδί σου και θα τον κουβαλάς και εσύ. Σας το λέω με έχοντας πάση συνέστηση αυτού του ζητήματος και επίσης όπως όταν ένα ζευγάρι κάνει παιδί είναι καλή ιδέα να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένη για να είναι γονική έτσι και μια γυναίκα μόνη της ή ένας άντρας μόνος όταν κάνει παιδί πρέπει να προετοιμαστεί ιδιαίτερα για να είναι γονικός και η προετοιμασία οπωσδήποτε γίνεται και μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και μέσω τη ψυχοθεραπεία. Στέλνω την αγάπη μου, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμού. Ε, μου είπε, βάλε μου τι φωνέ, αντέχω. Ελπίζω να αντέξει αυτή τη σταθερή, η χειρή φωνή μου. Με αγωνιστικού χαιρετισμού. Φιλιά.